Μια ευκαιρία να συζητηθούν εκ νέου οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από μια νέα αφετηρία λίγο πριν το πολύ αναμενόμενο συνέδριο του κόμματος, αποτέλεσε η κοπή της βασιλόπιτας της ομάδας μελών κέντρου του κόμματος στα Γιάννενα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μετρά αντίστροφα προκειμένου να ξεκινήσει από μηδενική βάση την προσπάθεια ανασύνταξης μετά τη διπλή εκλογική ήττα στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου, την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη θέση του Προέδρου αλλά και τις μαζικές αποχωρήσεις τελεχών. Στόχος ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως ανέφερε σε σχετικές του δηλώσεις ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιός και σύμβουλος Ευρωπαϊκής Πολιτικής του Προέδρου του Κόμματος Νικόλας Φαραντούρης. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στα Γιάννενα, με τα οποία συνδέομαι με πολλούς τρόπους, οικογενειακούς, επιστημονικούς, ακαδημαϊκούς, επαγγελματικούς και προσωπικούς. Είναι μια πόλη που αγαπώ και την επισκέπτομαι συχνά. Έχω επαφές με το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, αλλά και ευρύτερα με την κοινωνία. Είναι μια πόλη που τη θεωρώ κόμβο και αιχμή εξωστρέφειας, ανάπτυξης, δημιουργίας. Μια πόλη του εμπορίου, μια πόλη δραστήριων ανθρώπων. Είναι όμως μια πόλη που θέλει την προσοχή της. Είναι μια πόλη που και αυτή βγάζει κραυγή αγωνίας, όπως και η υπόλοιπη περιφέρεια της Ηπείρου, για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την περιφερειακή συνοχή, με τη σύγκληση του ευρωπαϊκού μεσοόρου και όχι με την απόκληση. Κραυγή για να ακουστεί στο υδροκέφαλο Αθηναϊκό Κέντρο, που φαίνεται ότι εγκαταλείπει την περιφέρεια σε μια σειρά από κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα και κοινωνικά αγαθά, όπως η υγεία, όπως η παιδεία, όπως τα δίκτυα και οι υποδομές. Είμαι εδώ προσκεκλημένος της ομάδας μελών ΣΥΡΙΖΑ του Κέντρου για να μιλήσουμε για τα επόμενα μεγάλα ορόσημα του χώρου μας. Το συνέδριό μας σε μερικές μέρες που θα είναι εφαλτήριο εξωστρέφειας και βεβαίως τις ευρωπαϊκές εκλογές που σε περίπου 100 μέρες κοντοζυγώνουν. Και στα δύο αυτά ορόσημα θέλουμε να παίξουμε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Όχι για μας, αλλά για την κοινωνία, διότι θεωρούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι και πρέπει να παραμείνει ο έτερος πόλος. Το κυβερνητικό αυτό όχημα, το οποίο μπορεί δίπλα στην κοινωνία να δώσει μια πιο καλή λύση στα προβλήματα της κοινωνίας, κοντά στην περιφέρεια, κοντά στον κόσμο. Η περίοδος που διανύουμε από το 2019 ανέδειξε τις παθογένειες της αποθέωσης της αγοράς. Αποδείχθηκε ότι τελικά η αγορά δεν τα λύνει όλα, όπως δεν έλυσε το πρόβλημα του ενεργειακού κόστους που καλπάζει μεσοσταθμικά το υψηλότερο σε όλη την Ευρώπη. Όπως δεν έλυσε το πρόβλημα της ακρίβειας που είναι η υψηλότερη σε όλη την Ευρώπη. Όπως δεν έλυσε το πρόβλημα των ανατιμήσεων στο σούπερ μάρκετ και στην αγορά που είναι οι υψηλότερες στην Ευρώπη. Όπως δεν έλυσε το πρόβλημα των αγροτικών αποζημιώσεων που είναι οι πιο καθυστερημένες σε όλη την Ευρώπη. Όπως δεν έχει λύσει το πρόβλημα της υποστελέχωσης των υγειονομικών δομών που είμαστε αρνητικοί πρωταθλητές σε όλη την Ευρώπη. Όπως δεν έλυσε το πρόβλημα της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης των πανεπιστημίων μας, του Πανεπιστημίου μας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που είναι το χαμηλότερο στην Ευρώπη. Έχουμε πολλές αρνητικές πρωτιές, αλλά έχουμε και μερικά διαμάντια να προασπιστούμε, όπως το νοσοκομείο μας, όπως το πανεπιστήμιο μας, όπως η κοινωνική συνοχή, όπως η περιφερειακή συνοχή. Είναι επιτέλους καιρός το υδροκέφαλο Αθηναϊκό Κέντρο να βάλει το χέρι στο αυτί και να ακούσει την πολύπαθη περιφέρεια Ηπείρου και κυρίως μια πόλη που στολίζει την Ελλάδα. Αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι για το κράτος των Αθηνών βρίσκεται αρκετά μακριά από τα προβλήματά της. Είμαι εδώ λοιπόν για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Με ενθουσιασμό, με ρεαλισμό, με τεχνοκρατική επάρκεια. Και να είστε σίγουροι ότι στις ευρωεκλογές θα έχουμε πλήρη αναδιάτηξη του πολιτικού χάρτη. Αν δεν το πίστευα, δεν θα ήμουν εδώ. Ομιλητρία στην προσυνεδριακή πολιτική εκδήλωση του κόμματος ήταν επίσης το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και αναπληρώτρια συντονίστρια δικαιοσύνης Λίλα Σουλελέ, που απέδωσε την ήττα του κόμματος στις εκλογές του καλοκαιριού στην απουσία ουσιαστικής αντιπολίτευσης κατά την πρώτη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε, όπως είπαμε, την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία του σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος. Και μέσα σε αυτό το κομμάτι εμπεριέχονται και σύντροφοι οι οποίοι, τους λέω συντρόφους, γιατί δεν έφυγαν να πάνε σε ένα άλλο κόμμα, εμάς πιστεύουν ακόμα, απλά δεν μας ψήφισαν, μας γύρισαν την πλάτη. Άρα κάτι εμείς δεν κάναμε καλά. Είχαμε την ευθύνη γιατί δεν επιχειρήσαμε ένα πιστικό αναστοχασμό της κυβερνητικής θητείας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν μιλήσαμε για τα λάθη ή ενδεχομένως τις παραλήψεις που κάναμε. Δεν εξηγήσαμε τους λόγους για τους οποίους τα κάναμε.
Και πολύ περισσότερο δεν μιλήσαμε για τα καλά πράγματα που κάναμε. Γιατί αν αυτή η χώρα και αυτή η κοινωνία βγήκε ξανά στις αγορές, να το πω τόσο πεζά, και έχει ξανά πρόσωπο στην Ευρώπη κατά τα λεγόμενα των Ευρωπαίων, είναι γιατί κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 15-19. Και αυτό είναι δικό μας έργο. Αλλά για τα καλά πράγματα που κάναμε και για το τι κάναμε, ούτε με αυτό ασχοληθήκαμε. Είχαμε μία στάση ενοχική και απολογητική. Είχαμε αναποτελεσματική αντιπολίτευση για μεγάλα ζητήματα που απασχόλησαν τον κόσμο την περίοδο 19-23. Εκεί χάσαμε το τρένο τελείως. Είδατε ποια ήταν η στάση μας με τον εμβολιασμό, είδατε τι έγινε με γενικότερα την περίοδο της πανδημίας, ένα γεγονός που κλόνησε τους Έλληνες, γιατί δεν είχαμε ξαναπεράσει τα τελευταία 50 χρόνια τέτοιου είδους κρίση στην Ελλάδα. Και από την άλλη, βέβαια, ήμασταν μόνο καταγγελτικοί στο Μητσοτάκη, ο οποίος δούλευε μια χαρά, και δεν είχαμε αντιπολίτευση. Δεν ασκήσαμε αντιπολίτευση ουσιαστική και με τρόπο που να δείχνουμε στον κόσμο ότι εμείς έχουμε προτάσει να αντιμετωπίσουμε αυτό που αντιμετωπίζει. Ότι υπάρχει λύση στο πρόβλημά του. Αντιθέτως, δεν υπήρχε σκληρή κομματική γραμμή και βέβαια είχαμε αυτές τις λανθασμένες, να το πω, αντιφατικές, εσκεμμένες, δημόσιες δηλώσεις τελεχών που ομολογουμένως μας έκαναν πάρα πολύ μεγάλο κακό. Δεν προχωρήσαμε στο μετασχηματισμό του κόμματος που είχε αποφασίσει ο Αλέξης ο Τσίπρας το 19. Δεν κάναμε τη γνωστή διεύρυνση. Και εμείς και πολλοί από, όχι εμάς, δεν βάζω τον εαυτό μου μέσα σε αυτό, ενώ μέσα από το κόμμα, τον πυρήνα του κόμματος και από τα απλά μέλη, πολλοί δεν το προσπαθήσαμε αυτό το πράγμα. Στις δυσκολίες που αντιμετώπισε το κόμμα τη χρονιά που πέρασε, στάθηκε τέλος από την πλευρά του στην παρέμβασή του και ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σάββας Δημητριάδης, σημειώνοντας όμως πως το κόμμα παραμένει δυνατό. Πέρασε μια χρονιά πάρα πολύ δύσκολη. Το γνωρίζετε όλοι. Η μεγάλη ήττα στις εκλογές. Ακολούθησε η αποχώρηση του συντρόφου του Αλέξη του Τσίπρα από την Προεδρία του κόμματος. Στη συνέχεια είχαμε τη διάσπαση. Όλα αυτά δημιούργησαν ένα πρόβλημα στο κόμμα μας. Αλλά όμως αυτό πρέπει να κρατήσουμε, ότι το κόμμα δείχνει ότι τα ξεπερνάει όλα αυτά και είναι όρθιο. Αυτό δείχνει και η σημερινή εκδήλωση και οι άλλες εκδηλώσεις που κάναμε εδώ στον ΟΜΟ, αλλά και αυτό που εισπράττουμε τον κόσμο καθημερινά στην κοινωνία, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία παραμένει δυνατός παρά τις προσπάθειες κάποιων να τον βάλουν στην άκρη. Είμαστε όρθιοι και συνεχίζουμε για αυτό που είπε και η συντρόφισσα Ελένη Κολοκούρη, για την αριστερά, μια σύγχρονη ευρωπαϊκή αριστερά, η οποία θα δώσει λύσεις και απαντήσεις στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία. Με πρώτο πρόβλημα την ακρίβεια, την υποβάθμιση της δημόσιας υγείας, την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων, ζητήματα δημοκρατίας, ζητήματα κοινωνικής προστασίας, η οποία δεν υπάρχει πλέον αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όλα αυτά καλούμαστε να τα απαντήσουμε και με προγραμματικές θέσεις, αλλά και κάτω στην κοινωνία. Αυτή τη στιγμή στην κοινωνία γίνονται πολλές διεργασίες, στις οποίες πρέπει να συμμετέχουμε. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι, υπάρχουν εγχειρήματα, οι οποίοι ζητούν κάτι διαφορετικό.